Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκης, σας καλωσορίζουμε από το κλειστό γυμναστήριο του Βάου σε μία ακόμα αναμέτρηση και σε ένα ακόμα καλά. Όπως φαίνεται, ο γυμναστής δεν θέλει να με αφήσει να ολοκληρώσει τις προτάσεις μου, θα το θυμάμαι όταν είμαι 90 χρονών και τα κλαίω. 2-0 λοιπόν, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Los Angeles Bakers και Bestock. Ροζ τώρα θα γυρίσει. Δύο-δύο. Κλαπή μπάλα. Μέσα. Δεν θα καταφέρει το κλειστή. Θα καλάθει. Ο Τριώπλος. Τον οποίο θα μαζί στο 3-3 με κάποιους ακόμα παίκτες. Λαδαρίδης για 3 είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Φιτανίδη. Μια μαζική πάσα. Δεν θα καταφέρει το κλειστή ο Ανδρεάδης. Τον έκλεψε. Τριόπουλος. Τριόπουλος. Καλό passing game μέχρι μέσα θα κερδίσει το πρώτο φάουλ στον αγώνα. Ο Ντινόση. Χαμηλά προφανώς. Τριόπουλος. Θα πάρει το τρίπο, το πάει μόνος μέχρι μέσα απέναντι και σε δεύτερο παίκτη είναι έστοχος. Διπλασιάζει τους της ομάδας του και θα κλαπεί μπάλα από τον Τινόζη ο οποίος τρέχει, δεν αποφάσισε να τον ακολουθήσει ο φυσικός αντίπαλος. Θα σας μιλήσει και το γεγονός ότι ήταν ανώφελο. 6-2 τρίπλου σκόρτσιο του Σόρτου Βάου, πήγαν από την Ζόνικα Ρίγα και η πήραν τη συνήθεια, παρελθόν να κλαπεί μπάλα, ωραία πάσα θα την αφήσει το καλάθι. Ο Ανδρεάδης θα πάνω από τον παρόμενο. Για Μπέικερς μάλλον που είναι παραλύτικα. Κλάπ και μία ακόμη φορά η μπάλα. Συνεπώς κατοχή. Αναγκάζει στο χέρι στον Μομ. Μομ και Ρος, πολύ ωραία πράγματα απόψε. Το μισό του Βάου. 6-4 λοιπόν. Λορίδης. Μίδης. Το Γιώβλος ήρθε. Πολύ συμπήρα όμως. Καρύζεις μπάχα, θα χτυπήσει το Στεφάνι και θα χαθεί με έναν λεφτά περίεργο τρόπο. Άλεξ. Στον Μιλής. Για το 3, τέσσερα. Αν το θέλει τα ρίδι. Στον Γιώβουλος. 6-7. Νόση, πάμε χαμηλά στα 12 δευτερόλεπτα, τον γυρίζει απέναντι σε δύο, ανάμεσα σε δύο παίκτες που θα χάσει. Υπάρχει ένα καλό, ακόμα καλάθι. Ο Μεστόκ, ο Καρόπλος, 6-9. Ο Διόπουλος. Νόση, μια λάθος πάσα, ανοίχνεται και έκρυψε ο Ανδρεάδης. Ο Ανδρεάδης πάει, καλύπτει πάρα πολύ ένα αέριο χώρο που αφήσει την μπάλα στο καλάθι απέναντι σε δύο αντιπάλους. Τριόπουλος. Τριόπουλος, καλέαμνα ο Τριόπουλος πάει και σε δεύτερος, καθώς πάσα. Στούπας ένα τζαμπ και το δίνει στον ελευθέρω βολόν, είναι εύστοχος. Το 11. Μπορεί μπάλα στην weak side από τον άλλο. Για τρεις, ήταν έτσι με άστοχος. Αλλά πήγε και βγήκε. Κομπ παίκτες. Διάστηση τον Ροζ. Δυνάς να κερδίσει φάουλ. Και στον Ζήτρο Σεταρίδη. Ωραία, πέρασε, πήγε να βγάλει.
Λαζαρίδης. Το Λαζαρίδη. Αυτή δεν θα πάει. Εκεί πέρα, φάουλ από τον Σεβιόπουλο τώρα. Στον Ανδράδη. Πάμε έξω. Καρόπουλος ζήτησε. Δεν πήρε την πάρα από το παιχνίδι. Άλεξε για τρεις και άστοχο. Τώρα είναι το rebound. Διόπουλος, ωραία πάσα. Θα την αφήσει στο καλάθι. Λορίγης, 10-11. Άρα υπάρχει φάουλ. Χαμηλά. Επιστρέφει στον Δημήτρη Στούπα. Άρα ένα ακόμα σφύριγμα. Ένα ακόμα φάουλ. Μια τρίπλα θα εξελέσει. Ένα ακόμα λάθος. Θεωρήθηκε για να κάνει το φάουλ. Και μέσα το φάουλ. Όχι, διορθώνω, διορθώνω. Διόπουλος. Τον Δινώση, Στούπας, Κωνσταντίνης, καλό παθηγέμι, Στεριόπλος έχει βρεθεί υπερνικός ελεύθερος για να σουτάρει και να εκτοχίσει. Πάρει στην Δινώση για τρεις, είναι άσπροπος, παρνιέψει. Όλοι πάνε τον Ανδράδη. Μόγκας, για τρεις είναι έστω από τώρα. Το νούμερο 4. Διόπουλος. Στον Νίδης. Δηλώσει. Τα 5 δευτερόλεπτα στη γωνία Στεριόπουλος. Για τρεις. Μια στοχοστή. Αν είναι δυνατόν αν έμπαινε αυτό ο Λαζαρίδης. Δεν καλάτε να πάρει το rebound, αλλά θα περάσει εκτός. 3 και 15 για τη λήξη του πρώτου. Πολύ ενδιαφέροντος πραγματικά δεκαλέπτου. 13-14. Μετάλλη σε επαναφορά. Αρχή σαν νίντζα εκεί πέρα και κλέβει τη Νόση. Νόση πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Στέγεται στην αριά σου. Ο Στεριόπουλος και εκεί θα πάρει το rebound με τη μία που βρίσκει πάρα το καλάθι. 15-14. Πάμε, πάμε. Όκας. Ζωγαρόπουλος. Μέσα, πολύ δύσκολο στάδιο να περνέψει τρεις. Μέσα δύο ενδεχομένως να πήγε να πάρει το φάουλ. Αλλά δεν τα κατάφερες, ήταν ήδη. Διόπουλος. Εξετάζει τις επιλογές του. Τζόνι στη weak side, ο Κωνσταντίνος πάλι σε Διόπουλος. Ήρθε ελεύθερος, ωραία laser pass πήγε να βγάλει. Αλλά ο Σιταρίδης αποκρυπτογράφησε το play, αλλά δεν πήγε στον Τινώση. Το δευτερόλεπτα για Σμόβ, Στούπας. Διόπλος. Τα τέσσερα δευτερόλεπτα. Καλό πας, Γιάννη Στούπας πήγε μια πάση, η δεν προοριζόταν για αυτόν. Τινώση, αν έπαιρνε την μπάλα που προοριζόταν για αυτόν, μπορούσε να σουτάρει και θα είχε βρεθεί ελεύθερος. Παρ' όλα αυτά, 15-14 είναι το σκορ που έχουμε. 2-11 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Μέχρι μέσα, αυτή την προσπάθεια. Ρόροπλο, αυτή την πάση είναι ελεύθερο στο τράζι, θα βρει την μπάλα στο καλάθι. 17-14 στο τρίποντο διαφορά, υπάρχει σφύριγμα. Time out, το έχουμε ζητήσει τώρα.
βλέποντας τους αντιπάλους τους να αφηθούν σιγά σιγά ρυθμό. Κάνοντας πολλά κλεφτήματα και αφήνοντας πολλές φορές την μπάλα στο καλάθι, στο ανοιχτό ή καλύτερα ανοιγμένο από αυτούς γήπεδο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟ, οι δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ περίπου την ίδια ώρα. Ήταν πάρα πολύ να είμαι καρφί και να σας πω τι υπόθηκαν στους δύο πάγκους, αλλά είμαι, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε και από το πλάνο, πολύ μακριά από τους δύο πάγκους. Είμαι στην άλλη άκρη, στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Με το 10ο έφερα να αποσπάσω πληροφορίες. Κάνε τέρα φορά. Όπως και να έχει, δεν έχουν την μπάλα μετά το time out. Κάτσαν ήδη για 3. Επιστροφή λοιπόν στο γνωστό γυμναστήριο του ΠΑΟ. Θα ελπίσουμε να κάνουμε καλά. Είχε διακοπή καθώς υπήρξε ένα δραματικό. Ρεάδης θα πάρει το σουτ στην weak side του Κορόμπλος, ένα running floater, είναι άστοχος, πάρει και εκεί πέρα. Αλλά δεν κατάφερε να πάρει το rebound, είναι το rebound. Το Γιόπλος, σε ρόλο point guard για μία ακόμα φορά. Είναι η ομάδα του, προφανώς, δεν παίζει για τους άλλους, έτσι, all of a sudden. Γνώση. Θα πάρει ένα screen, παραμένει προς τον δίπλα του, είσαι και δεύτερος παίξης και να βγάλει μια πάση στον πάντα, δεν κατάφερε. 17-16, 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Θα το πάρει τελικά και είναι μέσα! Έντοχος κάτω χειροκροτούμενος. Το νούμερο 4. Βαρύβης. Γιόπουλος, Κασίπας, θα πάρει στο Λαδαρίδη. Στύπασε ένα jump shoot, είναι έντονος. Βάζερ Βίτερ, τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Έχουμε λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, αρκετά πλούσιο θέαμα. Στο κλειστό του ΒΑΟ, 19 όλα, οι δύο ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία μετά το πρώτο αγωνιστικό δεκάλεπτο. Όσον αφορά το σκορ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟ, 19-19, πρώτη κατοχή για τους ροζ κατά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Κοιτώ. Λιταρίδης θα πάρει ένα jump shoot με γλυκό σπάσιμο καρπού, είναι άνθρωπος που πήγε για το rebound, δεν κατάφερε. Ο Ρόμπλος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Σεργιόπουλος της παραμένει και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για τρεις μόνο ταμπλό. Το rebound και καλάθι. Τον Καρμανίδη. Επίσης νέα προσθήκη. Κοίτα. Ψάχνει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Γύρισε, είναι άνθρωπος. Γιουταρίς πάνει μάγεται και τόλοι πάνω τα κατάφερε. Ο τελευταίος, πρώτο τελευταίος, ο Λαφέντας. Θα χάσει την πάρα στο Γιώργος. Ήταν εις πέρας. Μέχρι μέσα. Θα φάω. Έχει κερδίσει τον Στύπα. Είναι για δύο βολές. Το έχει κερδίσει ο Ανδριάδης. Άστοχος την πρώτη παρόλα αυτά. 21-19 παραμένει. Άστοχος δεύτερη. Στύπα στο rebound. Σε δυο βολές εξετάζει κεφάλι την... Το γήπεδο του Λαζαρίδης.
Γιώση, πάλι Λαζαρίδης. Υπέροχο πάση γκέιμ, Γιώση έχει βυθεί αρκετά ελεύθερος για να σουτάρει. Είναι άστοχος όμως, μάχη για τον ριμπάουντ, βγάλει τελικό νίκη για το Στούμπα. Τριόπουλος. Τριόπουλος πάρει deflection, έκλειψε τον Λαζαρίδης. Έρχεται λίγο ένα μικρό εγκεφαλικό. Και τον Καρόπουλος. Λαζαρίδης. Πάλι στον Καρόπουλος, ίδια τρεις μου τελευταίοι ελεύθερος. Είναι άστοχος. Αρνητικό rebound. Άβει ο Καραμανίδη, ο Σταριόπουλος πάρει πολλές μπάλες με την αυτήν και την επίθεση για να οργανώσει αυτήν για να βγάλει μια φάση να έχει κλειστεί από δύο παίκτες της Τούπας και που ήταν ελεύθερος της γνώσης υπάρχει ποτέ αντιπάλου με πόση κατοχή για 14 νέα δευτερόλεπτα για τους μομ η γνώση δεν πήρε, Σταριόπουλος θα πάρει μια μεταφορά Σταριόπουλος Μιδόση. Στα 6 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Έχει βρεθεί, ζήτησε, σπέξε, δεν πήρε για 3, είναι άστοχος. Έτσι ο Λαζαρίδης έχει βρεθεί στην κορυφή, είναι αρκετά πλεονεκτικό σημείο, ζήτησε αρκετά έντονα, αλλά δεν πήρε την μπάλα. 21-19 παραμένει. Εδώ. Ανάμεσα από δύο παίκτες θα βγάλει μια πάσα στη Ταρίνη, θα αφήσει την μπάλα. Είστε καλά με ο Ανδράδης, είπα πολλές φορές την μπάλα, δεν ξέρω πώς πολλές, anyway, 21-21. Εδώ το 19-19, στις 21 πόντους τώρα οι δύο ομάδες. Τεριόπουλος. Μανίδης, κόπηκε αλλά με φάουλ. Κάτι για βήματα ο Σιταρίδης, όχι. Βήματα. Πράγματι είναι βήματα, έχει δοθεί, διορθώνω. Δεν είδα ότι έχει δώσει στην αρχή ο ρεφ, απλώς από την αντίδραση του παίκτη του Καρόλου. Το Καρόπουλο θεώρησε ότι είχε δοθεί φάουλ κατά αυτού. Τι ήταν ρίδης. Ρίδης, Ανδριάδης. Το Καρόπουλος έχει προσωπικό αντίπαλο από αυτά του. Στα 5 δευτερόλεπτα πριν κυκλοφορήσει την μπάλα γίνεται, θα γυρίσει ο Σιταρίδης, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό ριμπάουντ σαν από μηχανή θεός εκεί πέρα και μάλιστα ο Παπαδόπουλος και πάλι σε Ιταλίδης μέχρι τη μέση είναι άστοχος. Πίσω! Πίσω! Άλλαξε, θα πήρε με τον Λαζαρίδη, ο οποίος άλλαξε και πήρε μέσα τη ρακέτα. Θα βάλει μπάλα στο στούπα, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να πει στο καλάθι. Περπάτησε. Μέσα στη ρακέτα έχει και πολύ μεγάλη επιφάνεια αυτής. Τικτό. Στην διατρής μετά από προσποίηση είναι έστοχος! Ανδριάδης. Έκανε κάποιο mind games εκεί πέρα. Τελικά πήρε το ζούτ και φτώχισε. Στυριόπουλος. Κάτι έχει ακουστεί για time out. Είναι 50.000 μέτρα μακριά από το γήπεδο. Δεν ακούω καλά. Στούπας. Δώσε τη γωνία. Μια προσπάθεια δεν θα πάει μπάλα μέσα στη ρακέτα. Γήπεδο ο Καραμανίδης, προσωπικό του δίπλος έκλεψε. Δεύτερο κεφαλικό, καλά πάμε. Πήγαινε να σου πετύχει. Σιταρίδης. Ανδριάδης θα κάνει το ίδιο που έκανε προηγουμένως. Ξεκίνησε όμως. Άλλαξε με τον Τριστόπουλο. Σου διατρίσα από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως. Μια άνθρωπος τώρα. Μπάλα θα περάσει εκτός. Διακυρώ στούπα. Αλλαγές. Έχει δοθεί το OK. Το Τζόπλος θα περάσει για λογαριασμό τον Ροζ. Θα αλλάξει το Σιταρίδη. Καραμανίδης περνάει στον Πάγκο. Στην άλλη πλευρά. Όλα έτοιμα λοιπόν για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ανδριάδης. Ωραία πάσα! Είναι άστοχος όμως ο Παπαδόπουλος, δεν κατάφερε να την καταστρέψει ασίστ. Συγκίνηση του Τζόπουλος. Ο οποίος έχει και το νούμερο 1 στο σχετικό top 10 που έχει βγει στο... Που έχει φτιάξει άλλο είναι καλή coast to coast είναι έστοχος. Ανάμεσα στους δύο παίκτες ξεγλίστρησε μέσα στην άμυνα της ρακέτας. Αυτό. Πήρε ένα... Είναι τον Παπαδόπουλο, θα τροφοδοτηθεί τώρα από τον Τριζόπουλο, ο οποίος θα δώσει τον Καρόπουλο, αλλά αυτός θα στόχισε με ένα δεξιχού. Άτσα λίγο προσπάθεια. Τριζόπουλος.
Διόπουλος στην κίνηση, την όση θα αφήσει την μπάλα θα καλάβει και αυτός. 25-24 και πάλι μπροστά η Μόβ. Θα μπει άτομα στην κερκίδα δύο φίλες. Τον τρώω εδώ πότε φαίνεται. Ο Δοδόπουλος. Βρεάδης, βάλει τον Δοδόπουλος στα 10 δευτερόλεπτα. Βρεάδης, ο Γαρόπουλος. Ο Γαρόπουλος, εδώ στο Διόπουλο φαίνεται. Είναι τρεις παίκτες που πάνω από σούτια. Δύο είναι άνθρωποι στο Διόπουλος. Αμυντικό ριμπάντο από τον Λαζαρίδη. Στο Διόπουλος. Λαζαρίδης. Πούλης έχει περάσει για πρώτη φορά σαν αμυντικό χώρο σου για τρεις. Κοντό σου την άστοχο από τον Σουριόπουλο. Πικρό. Για τρεις στην κίνηση στα 18 δευτερόλεπτα. Άστοχο. Αυτό να βρεάζει. Σουριόπουλος. Σουριόπουλος, την όση. Όσοι πήγαν να συγκροτήσουν την μπάλα δεν τα κατάφερε. Δελ, ο Πλεόλος μπαίνει μέσα, είναι Άσος Ανδρεάδης. Κούπας, το rebound, την όση. Γιώπουλος. Τώρα δεν κατάφερε να συγκροτήσει την μπάλα του Ανδρεάδη. Ήρθαν δύο παίκτες να κλέψουν την μπάλα, υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ και κάτι ακούστηκε για time out. Με 3.46 να απομένουν για τη λήξη του πρώτου μισού. Το παιχνίδι παραμένει συναρπαστικό, πολύ ενδιαφέρον πραγματικά και από βαθμολογικής απόψεως, καθώς οι δύο ομάδες δεν έχουν γνωρίσει ακόμα ήττα. Αυτό θα αλλάξει για κάποια από τις δύο απόψεις στο Χρυσό του Βάου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μερικά μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Χρυσό του Βάου, το σκορ είναι στο 25-24, πρώτη κατοχή είναι για τους Ρόζ, μετά το time out πήρανε οι αντιπαλίες τους για απόψε. Εκτό, Σιταρίδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, παίζει μαζί με τον παίκτη προηγουμένως, φαίνεται τον Ριζόπουλο, έχει περάσει πάνω το νούμερο 13, θα φύγει πάνω το καλάθι άστοχος, αλλά υπάρχει φάουλ. Που έχει κερδίσει ο Δινώση, εμψυχόμενος από τους συμπαίκτες του. Έχει κερδίσει δύο βολές, δικαίωμα για δύο βολές. Νομίζω 18 είναι στον παγκό διορθώνω, Λιφρός, Παπαδόπουλος. Άστοχος στην πρώτη παρόλα αυτά, τον Δινώση. Μαρακτός, Στεριόπουλος ο οποίος ρυθμίζει στο τελευταίο top 10 έκανε ένα σύλληπτο τρίποντο υποπίεση χρόνου και αντιπάλου με ταμπλό με το ένα χέρι. Πολύ κοντά στο κέντρο του γηπέδου η Ζαλγκαρίνα φορώντας την φανέλα των Spacers στην Development League για τα play-off. Κοίταξε το γραμμίζο του πόντου, ήταν πίσω πριν βεβαιώθηκε τον 27 Μπόγκας αλλά δεν πήρε το τρίποντο. Ζόπουλος. Στα 10 δευτερόλεπτα θα το δώσει ο Σιταρίδης. Το για 3, το Ζόπουλος είναι άστοχος. Πήγε σαν που μηχανίσεως. Και ο Μπόκος δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Να τραπώσει το επιθετικό rebound. Μάρ θα περάσει εκτός. Αλλά είναι για την ομάδα του. Νούμερο 4 στην προφορά του Ζόπουλος. Σιταρίδης δεν καταφέρει να πάρει, Στεριόπουλος έκανε το κλέψιμο και έβγαλε την πάση στον Δινώση. Υπέροχη συνεργασία! Λαζαρίδης αφήνει την πάρα στο καλάθι. Υπέροχο teamwork από τους Makers. Πολύ ωραίο όνομα, by the way, να συμπληρώσω. Αρχίσει στήριγμα για φαουλ. Δύο βολές. Νούμερο 4 μπαίνει. Αυτή την πρώτη. 27-24 παραμένει.
Μια ακόμα βολή για τον Τζόρνταν Ροζ. Βαρύτης του για 3 θα το πάρει. Μια στιχώς θα με το rebound. Μπόκα. Και από 2 ο zone press. Εκεί τελικά η πάσα στον πίσω. Μπόκας. Μηταρίδης. Ριζόπλος δεν πήρε στο για 3. Είναι άστιχος. Μηταρίδης. Θα το περάσει. Θα το μακρύνει πάσα του Στούπα. Θα το περάσει αρκετά εκτός όπως βλέπετε. Τι πάσα θα το προωθεί ο Σιταρίδης. Έβαλε πράγματι δύο αντιπάλους, είναι άστοχος. Ο ίδιος δεν τους χωρεί rebound, είναι άστοχος και πάλι στην προσπάθεια. Του πήρε εκ νέου ο Λαζαρίδης. Γιώμπλος, ωραία τρίπλα στο κέντρο του Τζόρνταν Ροζ με τον Μπόκας. Καστή πάσα υπέροχη, πάρα πολύ γρήγορα. Παίρνει πάρα πολύ ένα αέριο χώρο, αλλά δεν κατάφερε να αφήσει. Μπορείς ο Καλάθεγούλης. Ο Καλάθεγούλης. Γιώμπλος. Έχει κρατήσει την μπάλα και στα πάνω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μα τάψει για 3 είναι άστοχος. Ενώς έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο, ο Μπόκας δεν τον πρόλαβε και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Δινώση. 29-24, ιδιαίτερα επιδραστικός και απόψη για το παιχνίδι των Μπέικερς. Σε άμυνα και σε επίπεδο, κυρίως σε επίπεδο. Τι το. 2-3 τώρα η άμυνα ζώνη στον Μπέικερς από ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε. Δεν. Ζητάει ο Σιταρίδης, δεν θα πάρει σε πρώτο χρόνο. Τζόρνταν Ροζ θα συγκρατήσει. Καλό πάση γίνηση για 3. Άστοχο από τη γωνία. Από τον Νόση και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο και πάλι θα αφήσει την πάρα στο καλάθι και θα τον βάλει πλάτη. Ο Ροζόπουλος προς τώρα. High low λέει ο Τίκτο, παίρνει την flexion, δεν καταφέρει να κλέψει ο Γνώση. Χρυζόπλος συγκρατεί μακριά, 5 δευτερόλεπτα κοιτάει το χρόνο, πρέπει να βιαστεί κάποιος πριν να τον πάρει σου για 3, δεν είναι άστοχος ο πέναλτι. Στο κύριο χέρι, προσωπικό του αντιπάλου, μια ακόμα μακρινή πάσα θα βρει και πάλι τον Γνώση και πάλι αυτό θα την αφήσει στο καλάθι. 3 φορές έχει συμβεί αυτό, στις τελευταίες φάσεις υπάρχει σπεσμένα time out. Το έχουν καλέσει η Ροζ, βλέποντας το ρυθμό αλλά και το σκορ να περνάνε σιγά σιγά. Περισσότερο στα χέρια των αντιπάλων τους από ότι και ήδη συμβεί, είχαν κάποια διαστήματα στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν μια διαφορά αξιοαναφοράς. Διαφορά αξιοαναφοράς τόσο πολύ ενδεχομένως. 33-24, είναι νέα πλέον. Τεχνικά γηπεδούχοι μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο γνωστό γυμναστήριο του ΒΑΟ. Mind Games τώρα θα πάρει την μπάλα. Μπόκας. Για τρεις θα το πάρει ο Ανδρεάδης. Τώρα Μπόκας υπάρχει. Καλή άμυνα από την Γνώση. Τι το γυρίσει, έχει το βάλει πλάτη. Πολύ ωραία κίνηση. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Ένα ακόμα. Ανάμεσα σε δύο παίκτες. Καλά, δεν το φάουλ. Ανάμεσα σε ήταν ήδη ο επιμένων νίκης για αυτή την φάση. Επιβεβαιώθηκε η γνωστή αρχαία φράση. Να θεωρείτο. 33-26 λοιπόν από τον forward. Τον Ροζ. Μία βολή. Λάθος ρε. Και μία βολή, όχι δύο τελικά. Συμβαίνουν αυτά, άνθρωποι είμαστε. Να τους κάνουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος. Άστοχος. Βολή. Η κόρνα μόλις ακούστηκε σηματοδότησε τη λήξη και της δεύτερης περίοδου. 33-26 το τελικό σκορ αυτής. Στο σύννεπτα, τεχνικά βάλει πολλές φορές στο ανοιχτό γήπεδο τον Γνώση. Μάλιστα λίγο πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου στο δεύτερο μισό έχει γίνει τρεις φορές επόμενο η τρίτη εξ αυτών ως τους αντιπάλους τους. Να καλέσουμε τα time out στο σμένα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Τρίτο σύντομο κακό που λέμε στις προηγούμενες φάσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την
έναξε τις τρεις περιόδους. Επιστροφή λοιπόν στο πιστό του Τσουβάου, στο πιστό γυμναστήριο Τσουβάου. Πρώτη κατοχή είναι για το σημό μετά την ενδεξιδιωτική για την έναξη της τρίτης περίοδου. Είναι ένα πολύ όμορφο πρώτο ενίχνο ολογωμένος. Ο Διόπουλος μπάλα μπήκε και βγήκε από την προσωπική του προσπάθεια. Αν τον περάσει εκτός. Είναι για τους... Έχει σκεφάλι, παρά τα αντισάγγινα παράπονα από παίκτες από την παλαισθομάδα. Μέσα ανάμεσα σε δύο παίκτες Μαζαρίδης. Ένα ακόμα σφύριγμα. Και δείχνει το φάουλ. Μαζαρίδης. Πρώτη βολή, 33-26 έχει παραμείνει. Πίσω! Έτσι! Στο 84, 34-26, στους 8 η διαφορά. Μόγκας, για να δούμε αν μπορούν να βρουν αντίδραση οι Ρόζ. Καλό πάση και έγινε η Ταρίδη σου για 3. Είναι άστοχος, βάζει μάχη, θα πάρει τελικά τον Μπράουν. Θα δουλειάδεις, κοιτώ. Τώρα πάρει στην game, έχει δουθεί στην κοινωνία του Καρόπουλος, αρχιτά ελεύθερος, δεν πήρε το τρίποντο. Αυτό δεν θερόλεπτα. Σούτια, τρεις βολές. Όλοι έκανε ο Ντινώση, πήγε υπερβάλλοντα ζήλο, υπερβολικό υπερβάλλοντα ζήλο. Αν δέχεται. Όχι, αν δεν λέγεται έτσι. Ο Ανδρεάδης θα εκτελέσει τρεις βολές λοιπόν. Άσχημα στην πρώτη βολή. Δικαίωμα για ακόμα δύο. Έφερε στην δεύτερη. Και στην τρίτη, delayed gratification. Ροζ, το συγκεκριμένα. 34-23. Flexion. Το Μαντράδι μπάλα παρέμβαση στο περιοδόν. Αντιβάλλον και θα κάνει τώρα το φάουλ στο Σιδιόπουλο. Αυτό και 6 παίκτες για μπέζει το χτυμπέκες αντίστοιχα. Μπίσμε και να κάνει μια χρέα πάση περίπτωση στο Γιώμπρο θα ανατοίμασε και κατάφερε να συγκρατήσει. Ήταν εκεί και έκλεψε ο Ανδρεάδης. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Περνάει και χωρίς άλλο δουλής. Συμφωσή λίγο πάνω στον και έχει chase down. Μεζαρίδης, ανάμεσα σε δύο και παίρνει και σε τρίτο είναι άλλο το πόσο. Καρόφλος μέχρι μέσα ανάποδο λέει απανάξε σε δύο παίκτες, πάρα πολύ δύσκολο τον πήγε να κάνει. Θα γυρίσει ο Ανδρεάδης, είναι άστοχος. Μπάχει για τον rebound, θα βγάλει και λιγορίστη τον τίτο. Πιέζει τον κοινώσει. Για τρεις, ο Ανδρεάδης είναι άστοχος. Θα το περάσει εκτός. Ο Διόπουλος παίρνει από την επόμενη φορά. Θα το μεταρρύνει. Λιώσει, Λαζαρίνης. Λιώσει, μαζίτσε, αλλά δεν πήρε. Υπάρχει σφύριγμα, βήματα. Να τον βγούμε από τον κάρτον Βίκερς. Πολύ καλή άμυνα, θα λες κάποιος από τους μεστό. Βγήκε η άμυνα, πράγματι. Θα συγκρατήσει την μπάλα, είναι πολύ πιεστικά που θα δώσει την μπάλα ο Δινός, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα από τον Δικτόπουλο, ο οποίος άλλαξε τώρα το Λεπτοκαρόπουλο για να βγει μια υπέρεξη συνεργασία με τις δυο παιχτών, η μπάλα που περάσει εκτός για ποδός Στεριόπουλο, θα μου επιτραπεί η λεξιπλασία κυρίως γιατί δεν υπάρχει κανένας απέναντί μου να με διορθώσεις, Ανδρεάδης Μεταρίδης. Στου διατρίβητα που προσπίζει, ανοίγει με το γεγονός που ήταν αρκετά ελεύθερος, αλλά δεν είναι το rebound.
Γιόμπλος. Γιόμπλος πάει το κόστος, ωραία πάση στο Ζινόσι. Δεν θα μετρήσει το καλάθι. Γιατί δεν μπήκε το καλάθι. Αυτές είναι δύο βολές. Τον κάτω τον Μπέκερ. Τις δύο φίλες των Ροζ, πράγματι δίκαιο είναι. Έξω ήταν η πρώτη βολή. Το γοσί δεύτερη. Για στις δύο, 35-28. Το Γαρόπουλος. Το... Καλό πας στην γέμιση, κλειστή από δύο παίκτες. Έχει και τρίτος ο Γούλης, θα πάρει την μπάλα από το Σιδαρίδη. Πάρει σφύριγμα. Και έχει φάουλ στο Σιδαρίδη. Τρίτη αγωνιστική της διαφύστατης Evolution League. Σιδαρίδης θα περάσει στον πάγκο. Ο Παπαδόπουλος για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο και μετά από αρκετή ώρα συνολικά στο παιχνίδι. Πατάει και πάλι Μαρκέ. Ο Διόπουλος, συνήθως ύποπτος, κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του. Ο Ζαρίδης. Βούλης, η γωνία, στο 16 ρόλεπτα. Ανάμεσα από δύο παίκτες. Κάμψε ο Τσίπας. Είναι άσχετος τελικά. Μόνος στο rebound. Θέλει στον Ανδρεάδη. Λούκας άλλαξε με τον Παπαδόπουλο. Καλό πας μια για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Ζαρίδης στο rebound. Διόπουλος. Διόπουλος θέλει να τρέξει. Πάει το Κούστη. Κούστη είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Ζαρίδη. Πολύ ασφυκτική. Όχι απλώς πολύ καλή. Είναι πολύ ασφυκτική. Πολύ ασφυκτική. Έτσι έχω κόλλα στον τοίχο λίγο. Anyways, αστόχησε. Την μπάλα σου για τρεις είναι. Άστοχος ο Ανδρεάδη. Μητόπουλος. Κοινώσει. Διόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα που πάρει ένα σκρίν από τον Ζαρίδη. Πολύ σκρίν από διασύ στα 2 δευτερόλεπτα να γυρίσει. Να με τρίσει αν μπει μέσα. Βάζερ μπίτερ. Πάει μάουτ που έχουν καλέσει μόβ. Βλέπουμε σε πολύ πολύ λίγο ευρήματι μας. Επιστροφή λοιπόν στο Χριστό του Βάου, πράγματι έχει μετρήσει το τελευταίο πολύ εντυπωσιακό κολλάθι από το Βούλη. 37-28. Τίκτο, θα κατεβάσει την επίθεση του Στρος, το time out. Σε 9 πόντους διαφορά. Τίκτο, έχει βρεθεί ελεύθερο σε ένα jump shoot, το πέντε στο Σεριόπλο, ο οποίος ήρθε, αλλά ήταν αφοντισμένα πάνω του. Άστοχος. Διόπουλος για το κλέψιμο του στον αντίπαλο. Παρεμένει πάνω του, σαν δέλα κολλημένος. Πήγε και πάλι για το κλέψιμο. Κούλης. Καλό πας γκέιμ. Με Ζαρίδης πήγε. Έτσι στο Διόπουλο, στα 10 δευτερόλεπτα. Του πας. Γνώση. Με Ζαρίδης και Διόπουλος έλειπε στο ελεύθερος. Υπέροχη επίθεση για τρεις δάχτυλες. Στο Διόπουλος βάζει και θετικό rebound. Σαν από μηχανή σε όντου Κούλης. Θα πετάξει την μπάλα στο σκέφτη. Και δεύτερο πόντο και την κατοχή καθώ. Είχε εκτός μαζί με την μπάλα, Ανδρεάδη. Σεριόπουλος. Παρέσει με τον Ζαρίδη. Θα να δώσει στην κορυφή σου για τρεις δηλώσει. Μέσα, όχι, όχι! Μέσα και έξω. Φτιάξτε για λίγο. Παρέσει εκεί. Για να δεπλάει και σε αυτό παραμένει. Ανδρεάδη. Πριν μέσα από τον Καρόπουλος. Τον πάλι. Γωνία, καλό μας game, έξτρα πάσα με ταμπλό είναι. Άσοχος ο Παπαδόπουλος. Βούλης. Τριόπουλος. Μιζαρίδης.
Λόσιν, στα 10 δευτερόλεπτα. Λόσιν, στο 2 πρώτο έχει βρεθεί ελεύθερο στη γωνία, δεν θα πάρει τρίποντο στον πρώτο. Κοίταξε το καλάθι όμως. 3 δευτερόλεπτα. Κάτσε να το πάρει εκείνο την όση για 3 με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Το καρόπλο στο rebound. Μέσα μια πάσα στη weak side, για 3 έχει πάρει αρκετά από το συγκεκριμένο σημείο. Παίρνει ένα ακόμα, αλλά είναι άσχημα βγάζει. Αντιόπουλος. Μέσα και μέσα ο Γούλης στάθηκε στον αέρα, παίρνει το προσπίδιο του Ιπόλου. Να το περάσει εκτός. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Τα rebound τώρα κάποιος από τους παίκτες. Κάποιος από την αποστολή των. Για τρεις θα γίνει και θέλει και είναι έφτοχος. Απέναντι στον τύπο. Ασμόπ. Καραμανίδης ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ και σηκωθεί. Μιλιάδης. Ο Καρόπλος έχει χρησιμοποιηθεί από δύο. Πάλι ο Ανδρέας για τρεις είναι έφτοχος. Κιόπουλος. 40-28 και πάνω στους 12. Κιόπουλος καστή πάσα, θα την αφήσει το καλάθι άστοχο με την... Ο ίδιος κρυμίζει τον κόμπι Μην μου πεθάνεις, λέει ο Καραμανίδης από τον πάγκο. Καρτορογόντας και οι δύο. Καραμανίδης ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ. Δείξε αλλαγή ο Γούλης, είναι άσχημα στην πρώτη. Νέρμαν, η αλλαγή προεξόταν και τον ίδιο. Μπορείς να περάσει στον πάγκο. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει η Ροζ. 41-22 διαφορά είναι στους 13 πόντους, 2-50 λεπτά πριν το τέλος. Και τις τρεις περιόδους πριν το τέλος. Πριν στη γύρω σε 30 αγωνιστικών λεπτών επιστρέφουν σε πολύ πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο γυμναστήριο του Βάου, πρώτη κατοχή μετά το time out είναι για τους Ροζ προφανώς. Κάποιος που το κάλεσαν. Μπεν, στην πρώτη αυτή με την μπάλα μετά από αυτό. Μεταρρύνεις. Μεταρρύνεις μέχρι μέσα, ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και είναι έτοιμος. Μεταρρύνεις. Λοιπόν, Λαζαρίδης. Νιώση, ωραία πάσα, πέρασε δύο παίκες στην άκρη. Λαζαρίδης, φάουλ. Φυσικά το Μπεν έχει ζητήσει αδιαφθυντικό. Αλλά έχει δοθεί απλό τελικά. Δεν στην επαναφορά. Για 3 είναι άστοχο του Μπεν, πάει ήδη είναι αναπληκτική περάσει εκτός. Και η αλλαγή και η κατοχή θα αλλάξει χέρια. Γιώπουλος. Ζαρίδης. Έχει να σκρίνει την μπάλα στην γνώση. Γιώπουλος, ένα jump shoot είναι άστοχο, τόρμπολ. Όπως το rebound, Μπεν. Δεν ξαναπήρε με το Καρόπουλο, η μπάλα θα πήγε να περάσει στη Ταρίδη, αλλά θα περάσει εκτός τελικά. Διόβλος. Δηλώσει σου για 3, στον δω, είναι άστοχο. Καρίδης, ένα ακόμα rebound. Μπεν. Διόβλος τον εκπέρα και ο Ανδρέας στο δέξι του φάουλ. Είχε δεχτεί τον Ρωμανίδη. Χαμηλά. 2-5. Τα ομαδικά. Επομένως, 3-5 τώρα. Δώσει, συγκρατεί.
Γιώργη, το Ζαρίνι, ωραία πάση στο Ζαρίνι, είναι άστοχος. Διαφορά έχει προηγηθεί στους 10, 41-31. Για τρεις έστοχο. Γιώβλο. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Γιώβλος. Καλή πάση στο Ζαρίνι. Καλά και φάουλ. Μέσα είναι άστοχος, πέρασαν από δύο παίκτες. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, έπειτα από πόντες και κόρη μπάουν. 44-35. Γιώβουλος. Περνάς είναι το Λεζαρίς, πάει αντίθετα από αυτό. Ενώ στη καλό πάση γκέιμ βρέθηκε ελεύθερος. Απελευθερώθηκε μάλλον. Ο Στεριόπουλος βρέθηκε ελεύθερος. Θα πει ότι 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 θα για την τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης. Πρώτη κατοχή είναι για τους Ρος, για τρεις, μόνο μποκάρι εντός των γλυκών. Του Λουζογαρόπουλο που έχει περάσει στον αγωνισμό χώρος νέου. Στην για τρεις από το αγαπημένο του σημείο του Ανδρεάλη, είναι έκτοχος 46-39, διαφορά 5-7. Για να δούμε τι έχουν οι Ρος. Let's see what they got. Φτάνει λίγο την έννοια τους, την έννοια της η έκφραση. Τα ελληνικά, η αλήθεια είναι ο Ζαρίδης. Νόση θα πάρει ξανά ο Ζαρίδης. Ήρθαν πολύ δύο παίκτες που έχουν παχύ δύο πάνω στο Ζαρίδη τώρα. Νόση. Γιώπλος μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Μέχρι μέσα κόβεται αλλά με φάουλ που είναι το coast to coast. Ο Ζαρίδης θα κοπεί με φάουλ. Ήρθε το δύσκολο βούλη. Ανδριάδης 46-36, έχει γίνει 46-40 στα πρώτα 49 αγωνιστικά δευτερόλεπτα στις τέταρες περίοδου. Και τώρα 46-41, στους 5 πόντους διαφορά από τους 10 σε ένα παιχνίδι με τέτοια δυναμική. Σε 30 αγωνιστικά λεπτά να έχουμε 46-36 πόντια. Αντίστοιχα ένα σερί 5 μήνες στο πρώτο λεπτό. Είναι αρκετό να αλλάξει τις ισορροπίες. Βιόπουλος. Για 3, φιλός είναι άστοχος. Τα 6-41 λοιπόν, το μείον 5-0-5 μάλλον σερί για τους Ρόζους συγκατοχής του για 3. Μέσα και πάλι! Κάτσα χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Ανδριάδης 46-44 σε ένα μαζί στο οποίο έκανε ξεκάθαρα το πάνω χέρι τεχνικά. Οι παιδούχοι καλούν σπεσμένα time out μετά από 1-20 αγωνιστικά λεπτά στη τέταρτη περίοδο, καθώς βρίσκονται μπροστά μόλις με 2 πλέον. Μείνετε μαζί μας για τη συναρπαστική συνέχεια. Επιστροφή λοιπόν και το τυβάω. Σκόρ είναι 46-44, έχουν τρέξει ένα εντυπωσιακότατο 0-8 σερί οι τεχνικά φιλοξενούμενοι. Ευχαριστώ. Με
τους Bakers είναι οι... Ότι δεχτήκε μετά το time-out, οι ίδιοι το βγάλεσαν. Μαρίδης. Γκάζος έχει χρηστεί από δύο πολύ καλή άμυνα από όγκας. Μπέχεις έχει μείνει πάνω του. Μεζαρίδης. Ένα jump shoot, Σεργιόπουλος. Είναι άστοχος. Μεζαρίδης το rebound έχει φέρει. Εγωμένως μια μακριβή πάσα, αυτή καλή άμυνα την όγκη. Για τους Bakers μάλλον να κάνει το foul τελικά. 2-0 πραγματικά. Άλλαξε με τον Μπέλ και πάλι θα τους δώσει κάτι την παραφορά. Νόμπλος. 5 δευτερόλεπτα. Δεν πρέπει να πάρει το τρίποντο, όχι θα τους δώσει ένα μακρινό δίποντο. Είναι έστοχο 46 όλα. Ένα μακρινή πάσα. Βούλιστα. Φύγει την πάσα καλά την άστοχο την αναπρολογία. Το Τονόπουλος είναι στην αρχικά στην παραμεντέρα σε αυτό. Είχε τελικά αυτό εξεπλουσμένος. 0-10 σερί στην τέταρτη περίοδο. Απίστευτα πράγματα στον κλειστό του ΒΑΟ. Το Τονόπουλος μπαίνει τώρα θα πάρει την μπάλα. Στάγκη 42, 2-0 νοματικά. 46 όλα. Εκεί που φτώχει ο προηγουμένος θα πάρει το τρίπο του Παραδείγματο. Άλεξε με τον Μπέντ Σουτ για 2 και πάλι μακρύ το δίποτο. Είναι άστοχος πολύ ψηλά αλλά δεν κατάφερε να πάρει το τρίπο του Παραδείγματο. Γνώσεις. Γνώσεις σου μέχρι μέσα να σε 2 παίξτες τώρα να περάσει εκτός. Και είναι εις best of γίνει και η άμυνα. Το momentum λέει ξεκάθαρα best of αυτή τη στιγμή. Για 3, χωρίς να δώσει πάσα πριν στο εξωμένο χέρι του Γκούλη είναι άστοχος, Σεργιόπουλος στο rebound. Σεργιόπουλος καστή πάσα στον Μιζόνσκι Πέρες και θα την αφήσει στο καλάθι αυτός. Πρώτη πόντι μετά από 3 ακριβώς αγωνιστικά λεπτά για την τέταρτη περίοδο της Bakers. Μπεν. Σεργιόπουλος. Σεργιόπουλος βγήκε από το σκρίνο αλλά δεν πήρε την μπάλα. Θα πάρει τώρα έχοντας με διάλεπτα στη γωνία σου για 3. Σεργιόπουλος, κατ' εμάς αυτό. Δεν με χέρι, έχει πάρει Σεργιόπουλος. Μέσα τα σκύπτατα! Θα μετρούσε! Όχι! Δεν πήγε! Μετρούσε το καλάθι, ανέβαινε. Από την δάση του έπαιξε πάρα πολύ άσχημα το χρήμα την μπάλα. Κάτι λέει ο Γιάννης με τον Ρέναρ και τον δύο ρεφς. Είναι στα λεπτά κοντά στη φάση. Όχι, διορθώνω, το φάουλ είναι δει χαμηλά τελικά. Πούλησε. Κομμλάτς προηγουμένως, το φάουλ είναι χαμηλά, Σεργιόπουλος. Τους κατρίζες το πάρει, έπαιρνε στο Πιταρίδη, θα σταθεί, έπαιρνε σε δεύτερο παίκτη, είναι άτοχος. Μεγάδη. Μεγάδη, θα συγκρατήσει την μπάλα, ποιος παίζει. Υποδηματική άμυνα, μπαίνει, έχει βρει ελεύθερο, ζούγκα, τρεις. Μέσα! 48-49. Τι ματσάρα στο φάουλ. Σεργιόπουλος. Σεργιόπουλος έχει γυρίσει το φάουλ, Μεγάδη. Μεζαρίδης.
Θα πάρει κάτι σαν σημείο του Λαζαρίδη. Σεργιόπουλος στα 9.30. Ωραία πάσα! Λέει δεν είναι άστοχος. Με τη μία τι πήγε να γίνει στο Λαζαρίδη. Φάουλ. Το Νομπιάδη πήγε στο την μπάλα. Ωρα ήταν να μπει και κανένα τέτοιο. Ακόμα για να δεν μετρούσε. Μόνο αυτό δεν έχει γίνει στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια απίστευτη ανατροπή η οποία έγινε εντελώς ξαφνικά στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περίοδου. Και στο momentum έλεγε για πολύ πολύ ώρα ο Μπέικερς. Αυτό, Μηταρίδης. 5-17, αυτό δεν θα πάρει την μπάλα, θα το περάσει εκτός. Στέκεται στον αέρα, είναι έκτοπος! Πολύ δύσκολο καλάθι, 50-51. Τίκο. Άλλαξε Ζαρίδης, για τρεις! Airball, ας το δείξει τώρα ο Ζαχαρόπουλος, θα το δείξει αρκετά ελεύθερο, συμπερβολικά μάλλον, ελεύθερο. 50-51. Παραμένει. Ζαρίδης. Βουλής. Πάλι Σεργιόπουλος. Την επιλογή αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκε όπως σου είπα. Το βάση γίνει 5 δευτερόλεπτα. Ένα δεξί του χιλιάστοχο το βάση. 4-11. Τι voice crack ήταν αυτό, δεν το άκουσε κανένας. Το φοράμε όλοι με τη ζωή μας. Σου είπα. Είναι βέβαια στη ροζέτα. Καλό πάση game βρίσκει ελεύθερο. Τον Ανδριάδη πιο σουτάρει, αλλά είναι άστοχος. Δινώσεις. Δινώσεις. Στέκεται στον αέρα, που κάλυψε πάρα πολύ ένα αέριο σκόρο. Είναι έστοχος. 52-51. Τι ματσάρα βλέπουμε, χαμηλό σκορ. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω, χαμηλό σκορ. Νομίζω το παιχνίδι τα λέει όλα από μόνο του. Με τον Γρόμπλο σουτ για 3, έχω τον δεσμευτεί ελεύθερος. Είναι άστοχος ο Ανδριάδης. Πάσα δυνώσεις. Πάλι Σεργιόπουλος για 3. Έκτοχος! 3-1! Στον Πόνικαρ των Ρόγκερς, 55-51. Πάλι το προβάδισμα 4 πόντων. Με τους Μπέικερς, σπεσμένα time-out. Μετά το τρίποντο, η best off, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Με τα τελευταία 3-19, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στο γυμναστήριο του Βάου. Μετά το time out, οι δύο ομάδες εξάντησαν το χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους. Δεν ξέρω αν περίπου στον ίδιο χρόνο με μερικά με 1-2 δευτερόλεπτα διαφορά. Στο παρκέ, TikTok έχει κατοχή. Στο μείον 4 η best of, για να δούμε αν έχουν what it takes για να κάνουν μια ακόμα υπέρβαση. Λόκας, θα λέω χάσει πίσω από τους δίπλους για το κλέψιμο, δεν κατάφερε. Ενδεχομένως πήγε για τον τρομάξι, σουτ για 3 Ανδριάδης. Από τη γωνία είναι άστοχος τώρα. Και καρύζει το rebound, σουτ για 3 και πάλι. Airball. Δεν δικαιούνται εσύ τώρα τον Ανδριάδη. Γιόπλε. Λεβαρίδης. Τη γωνία την όση. Λεβαρίδης, πήγε να βγάλει μια φάση στο κούμπα. Επαναδεκτός. Είναι ο Σμόβ. Άρεσε με το δυνώσει. 5 δευτερόλεπτα. Δυνώσει πρέπει να το πάρει. Πρέπει στο δυνημένο χέρι του. Στο δυνημένο χέρι του φυσικού αντιπάλου του Σεϊκαρίδη. Μια άστοχος. Και ο χρόνος έληξε καθώς δεν τους δικαιώσει. Φάνη. Και αμυντικό rebound. Ούτως ή άλλως. 2-27 για τη λήξη. Φόγκας.
κρατήσετε. Δαρίδης, όχι, η μπάλα θα περάσει εκτός. Το Ζαρόπουλος την παραφορά, Ανδρεάδης θα χάσει και την πλώση άμυνα πάνω του 2-1-2 εδώ στο ανοιχτό γήπεδο. Την όσο σκαστή πάσα Γκούλης πάει μέχρι την μέση, πάει νέτοκος! 97-51. Ανδρεάδης, δικτό, ζήτησε και πήρε ο Σιταρίδης. Ένα τσάμπ σούτ απέναντι στο Σούπα, είναι άστοχος. Σίμος Κραντ πάει στο κοινό του Πάου, Στεριόπουλος. Θα κάνει τη σκαστή πάση και πάρει στην γνώση, έτοιμος ήταν, Σούπας. Για τρεις άστοχος ο Λαζαρίδης, πάει ίδιος με την κόρη πάνω την άστοχος όμως. Θα να γραφώσει την μπάλα, το δυο πλευρές έτσι κάτω. Κάνει το φάουλ. Τέταρτο. Κάνει φάουλ στο λεπτό Καρόπουλο. Δεν έχουν ακόμα φάουλ να δώσουν οι τεχνικά γυμπέδοχοι. Δύο έχουν ακόμα να δώσουν και έχουν κάνει ακόμα δύο οι τεχνικά φιλοξενούμενοι. Κεταρίδης θα γυρίσει, είναι άστοχος, θα βάλει σε δύο παίκτες. Θα βάλει βάλει πλάτη σε δύο παίκτες. Και θα βάλει έτσι και στην κίνηση. Θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε από τον Ανδρεάδη. Θα αρχίσει σε δύο βολές ο Γκέρ, τον Μπεστόφ. Τι μάτσι είναι αυτό, τι σκαμπανεβάσματα, τι ρόλερ κόστερ. Σαν καρδιογράφημα που αντικατοπτρίζει το δικό μας καρδιογράφημα όταν βλέπουμε τέτοια παιχνίδια. Όλα συνδέονται. Άστοχος την πρώτη βολή Ανδρεάδης. Έστοχος στη δεύτερη, τον ίδιο 7-92. Τελειόπλος. Όλες τις επιθέσεις, όλο τον χρόνο φωνάζει κάποιον τον πλούμαγκο. 97-52 θα παίξουν και με τον χρόνο οι Μπέκερς, πολύ καλά κάνουν. Έχουμε ακόμα 1-21. Κούλης. Τώρα πάσει γκέιμ, την όση έχει βρεθεί, δεν θα πάρει το τρίποντο. Τελειόπλος. Τελειόπλος κάνει βόλτα, πάει μέχρι μέσα με αριστερό, είναι άστοχος. Εντυπωσιακό, ο Νιάντης έβγαλε την άμυνα. Βγήκε η άμυνα, είναι μέσα στο 1-7 για το τέλος. Ο Νιάντης, χωρίς φάουλ, χωρίς από τον μάγκο τον Μπέκερ. Θα γυρίσει, ο Ζητανής είναι άστοχος. Θα μας φέρει το rebound. Ζαρίδης, σκαστή πάσα, υπέροχη συνεργασία. Ένα ακόμα τίμπορ. Μπέκερ, 59-52. Για τρεις. Αυτό θα σου φορά ο Ανδρεάδης, έχει πάρει πολλές προσπάθειες αυτή τη φορά, δεν δικαιώθηκε. Νιώσει. Κρατήσει μετά το πιστεύω να σου πάρει. Στο δευτερόλεπτα. Στην επίθεση. Ο Ζαρίδης ζήτησε και πήρε σου για 3 στα 3 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Ο Ζαρίδης στο ριμπάου. Σε την τόση 15 δευτερόλεπτα στο μείον 7 δε στόχ κρατάει την μπάλα με τον Καρόπουλος ενδεχομένως να μην εκτελέσει η επίθεση. Πράγματι τελικός σκορ λοιπόν 59-52. Κατάφερε να συγκρατήσουμε το momentum, να ανακτήσουμε μάλλον διαθόν το momentum και να συγκρατήσουμε μια διαφορά 7 πόντων κατά τη συμπλήρωση 4 αγωνιστικών λεπτών. Οι Bakers είχαν 0-10 σερί οι αντίπαλοι τους κατά την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, κάπου εδώ πέρα συμπληρώνεται η συγκεκριμένη μετάδοση, ολοκληρώνεται. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό, να περνάτε τέλεια, να είστε όλοι και όλες καλά, όλα αυτά τα πολύκληση, αλλά πάρα πολύ σημαντικά. Γεια σας!